Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μωράητης και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το εφέ του παγωμένου μέσα στο Adobe Photoshop. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, έχω το τελικό μου αποτέλεσμα και ξεκίνησα από κάτι τέτοιο. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη διαφορά έχει η αρχή με το τέλος, δηλαδή η αρχική μου εικόνα με αυτό το οποίο κατέληξα στο τέλος να έχω. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Καταρχήν θα πάρω όλα αυτά τα layer που έχω φτιάξει πέρα από το αρχικό μου και θα τα κάνω ένα ωραίο delete. Για να ξεκινήσουμε πάλι την αρχή μαζί. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να ξεφοντάρουμε το τριαντάφυλλο από το background του. Γενικά το θέμα το οποίο θέλουμε να παγώσουμε από το background του. Πώ λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Μπορούμε να το κάνουμε με πάρα πολλέ τεχνικέ. Για ξεφοντάρισμα, μπορούμε να το κάνουμε με το pen tool. Πατώντα, ξέρετε, πηγαίνουμε στι άκρε, κάνουμε το κλασικό ξάκρισμα με το pen tool. Φυσικά θα κάνω για το pen tool ένα ε, ολόκληρο μάθημα στο μέλλον. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ε, αν δεν ξέρετε πώ βλέπετε το pen tool, ή μπορείτε να το κάνετε με πιο εύκολους ε, τρόπου, κάνω κάποια undo μπορείτε να το κάνετε φυσικά πάντα με το magic wand, φυσικά δεν θα έχετε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε εμεί εδώ και θέλουμε έτσι μια καλή σχετικά μια καλή σχετικά επιλογή, δεν θέλουμε να είναι, να, έχει, να είναι ξέρετε επεξελιασμένο γύρω γύρω, θέλουμε να είναι όσο δυνατόν πιο smooth γίνεται το ξακρίσμα του αλλά και αυτό γίνεται, φυσικά μπορούμε να ανεβάσουμε άλλο. το tolerance και μπορούμε να με shift click να επιλέξουμε το, βλέπετε έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε το θέμα μας, σιγά σιγά. Και θα έχουμε στο τέλος έτσι ένα ΟΚ okay, ε, ξεφοντάρισμα, δεν χρειάζεται να είναι ε, δεν χρειάζεται να είναι 100% σωστό. Βέβαια θέλουμε να μην έχουμε, ε, οι γονείς είναι το πρόβλημα, ξανατονίζω, οι γονείς πρέπει να γίνουν πάρα πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να μην έχουμε, ξέρετε, υπολείμματα του χρώματος του λουλούδιου μέσα. Το άλλο που μπορούμε να πάρουμε επίση είναι το Quick Selection Tool, το οποίο και αυτό κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι πιο γρήγορο από το Magic Wand σε τέτοια σε δουλειέ. Βλέπετε τι ωραία που το έχει επιλέξει. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Και μπορούμε μετά φυσικά να πάμε πάντα στο Refine Edge από εδώ. Και να πάρουμε, α, να βάσουμε λίγο το Radius. Βλέπετε τι ωραία που το ξεφοντάρει. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή αυτή. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο OK και πατάμε Ctrl Command J ώστε να κάνουμε νέο layer μόνο με το λουλούδι μας. Βλέπετε πόσο ωραία το έχει ξεφοντάρει. Βέβαια δηλαδή ξανατονίζω, ε, καλύτερα θέλω να το κάνετε με το Pen Tool. Όμω, σε κάποιε περιπτώσει όπω το λουλούδι μου εδώ πέρα, επειδή ακριβώ έχει μεγάλη αντίθεση το λουλούδι από το φόντο που που είναι τελείω διαφορετικά χρώματα, μπορούμε να το κάνουμε και με το, με το Quick Selection και με το Refine Edge Πάρα πολύ ωραία. Αφού μου τώρα λοιπόν το τριανταφυλλό μα, θα το ονομάσω αυτό flower. Όχι Flower. Και θα το κάνουμε control command J. Μία φορά ακόμα duplicate. Οπότε έχουμε δύο φορέ το flower και το flower copy. Θα πάω λοιπόν τώρα στο flower copy. Θα πάω image, adjustments και desaturate. Τώρα λοιπόν πάμε filter, filter gallery. Και έχουμε εδώ πέρα το τρενταφυλλό μα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Artistic, στο φάκελο Artistic και επιλέγουμε Plastic Wrap. Τώρα εδώ πέρα θα δώσουμε κάποιε τιμέ ώστε να φαίνεται το τρενταφυλλό μα ότι έτσι αρχίζει κάπω και παγώνει. Παίζουμε. Βλέπετε, με τι τιμέ μπορούμε να παίξουμε και να βρούμε πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία μα. Σχεδόν για αυτή τη φωτογραφία έχω τι τιμέ που θέλω. Θα σα τι δώσω. Highlight strength είναι 20. Detail είναι 15 και smoothness είναι 11. Και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια που το ξαναβλέπω θα ήθελα έτσι λίγο να, να πειραματίσω το παραπάνω. Να ρίξω λίγο τα έχω ενδεχομένω. Να τα ρίξω λίγο παραπάνω, κάπου εδώ. Να ρίξω λίγο και το smoothness. Να πάρω έτσι περισσότερη λεπτομέρεια, βλέπετε εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφο. Κάνουμε κλικ στο OK. Τώρα θα πάμε και θα το κάνουμε Invert με Ctrl-Command-I και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα θα το γυρίσουμε αυτό σε Screen Mode. Το Blending Option του Flower Cop θα το γυρίσουμε σε Screen. Τώρα θα πάμε και θα κάνουμε ένα νέο Adjustment Layer από εδώ, Hue Saturation. Οκ, okay. το πατάμε λοιπόν για να του δώσουμε αυτό το χρώμα έτσι του παγωμένου. Θα το κάνω Clip με το από κάτω, με αυτό το, πέρα το κουμπάκι. Οπότε, ε, εφαρμόζω το adjustment layer μόνο στο flower copy και σε τίποτε άλλο. Πάμε λοιπόν και τι κάνουμε το colorize και από εδώ από το hue βρίσκουμε ένα χρώμα έτσι στο μπλε ανοιχτό έτσι ένα ωραίο χρωματάκι. Και φυσικά να βάζουμε πολύ το saturation βλέπετε έτσι. Ήδη ξεκινάει και δείχνει κάπως παγωμένο. Νομίζω κάπου εδώ είναι μια χαρά. Δεν πειράζει με το Lightning σε αυτή τη φάση. Μπορώ είναι να το ρίξω λίγο, αλλά βλέπετε όμω τι κάνει. Οπότε θα το αφήσω καλύτερα 0%, Όχι 0%, στο 0. Και ψάχνω να βρω κάτι μπλε έτσι, ένα ωραίο μπλε. Και γιατί όχι, θα ανεβάσουμε αρκετά το Saturation. Φαίνεται έτσι. Κλείνω λοιπόν αυτό τώρα. Και τώρα θα πάμε και θα πάρουμε το Adjustment Layer και το Flower Copy με Ctrl-Command-G και θα το βάλουμε σε ένα Group. Αυτό θα το ονομάσω Flower. Τώρα λοιπόν θα πάμε, θα ανοίξουμε πάλι το group μας και με το Alt πατημένο στο ηλεκτρολογίο θα πάρουμε το Hue Saturation Adjustment Layer και θα το κανουμε την double-click και θα το βάλουμε πάνω από όλα τα υπόλοιπα layer. Βλέπετε πόσο ωραίο αποτελέσμα έχει δώσει τώρα. Και φυσικά αυτό πατώντα το Alt πάλι στο ηλεκτρολογίο μου και θα έρθει εδώ πέρα, στη μέση, θα το κάνω και αυτό, Clip, με το group Flower και με τίποτε άλλο, βλέπετε. Τώρα εδώ πέρα θα βάλω εγώ στη συγκεκριμένη φωτογραφία, επειδή είναι λίγο, λίγο, πολύ φωτισμένη, θα έλεγα, θα έρθω να του βάλω από πάνω ένα, ένα Curves Layer. Οπότε έρχομαι εδώ, κάνω ένα κλικ στο Curves Adjustment Layer, το βάλω πάνω από όλα και θα τραβήξω λίγο. Βλέπετε πόσο ωραία αρχίζει και δένει τώρα με το σκηνικό, λίγο προ τα κάτω, όπω το έκανα εδώ, βλέπετε, για να μπορέσουμε έτσι να σκουρύνουμε λίγο τη φωτογραφία μα. Φυσικά, αν δεν θέλουμε το λουλούδι να ε, το επηρεάσει αυτό το adjustment layer, μπορούμε πάντα επιλεγμένα με την, στη μάσκα του Justin Layer με μια βούρτσα ε, αρκετά μαλακή, 0% και φυσικά με μαύρο χρώμα ερχόμαστε δεν γκύλη αγγύλη μικρή με τη βούρτσα και πηγαίνουμε και βγάζουμε το εφέ από το λουλούδι εάν εμεί θέλουμε, αν θέλουμε δηλαδή όπω είναι πάρα πολύ σκοτεινό το λουλούδι μας φυσικά εγώ δεν θα το κάνω αυτό, νομίζω είναι μια χαρά το λουλούδι μου έτσι όπως είναι οπότε θα έρθω εδώ και θα πάω πίσω Τώρα λοιπόν θα πάρουμε πάλι το, το ποντικάκι μας και θα πάμε στο group. Θα πάρω το flower copy, θα το κάνω πάλι duplicate με command control J και θα πάω πάλι filter και filter gallery. Τώρα θα πάμε στο φάκελο distort και θα βάλουμε ένα glass. Και εδώ πέρα πάλι θα παίξουμε με τις τιμές ώστε να έχουμε ένα έτσι αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό, να θυμίζει αρκετά Uh, το παγωμένο. Στι φυσικά στη δικιά σα φωτογραφία θα βρείτε τι τιμέ που θέλετε. Εγώ για τη δικιά μου φωτογραφία έχω ήδη τι τιμέ έτοιμε για εσά. Οπότε λοιπόν πάμε και βάζουμε 5 στο Distortion, 3 στο Smoothness και 79 στο Scaling. Φυσικά αν δεν μ' αρέσει μπορώ να έρθω πάντα και να παίξω με τι ρυθμίσει. Θα το αφήσω κάπου εδώ. Οπότε λοιπόν και εσεί παίζετε εδώ με τι ρυθμίσει μέχρι να έχετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν, πατάμε πάλι το OK. Πάμε τώρα στο Flower Copy 2 και θα κάνω ένα νέο layer. Θα το ονομάσω αυτό Shadows. Και θα πάρω μαύρη βούρτσα. Ωραία, μαύρο χρώμα βασικά. Θα πάρω τη βούρτσα μου και θα χαμηλώσω στο 0% το hardness. Θα πάω μετά και θα βάλω το πάστι στο 20%. Και τώρα θα έρθω απαλά-απαλά και θα σκουρίνω κάποιε περιοχέ οι οποίε θέλω να είναι πιο σκούρε. Βλέπετε, έτσι. Έρχομαι εδώ Σκουραίνω. φυσικά εγώ το παράκανα αυτή τη στιγμή. Έχουμε εδώ. Βλέπετε, το του δίνει έτσι έναν άλλο. Έτσι, έτσι. Του δίνει έτσι μια άλλη αίσθηση τώρα. Το σκουρίνουμε. Νομίζω είναι μια χαρά κάπω έτσι. Μπορείτε φυσικά να του να δώσετε, να δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο και να έχετε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά καταλάβετε όμω πώ δουλεύει, ότι τώρα αρχίζουμε δηλαδή και σκουρώνουμε περιοχέ οι οποίε θέλουμε να, είναι, να, φαίνονται ότι είναι πιο ε, σκοτεινέ. Τέλεια. Πάμε τώρα λοιπόν στο Group, κάνουμε δεξί κλικ, Blending Options και έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα και βάζω ένα Outer Glow. Πάω στο χρώμα του, θα του βάλω έτσι ένα μπλε θαλασσί, όπως είναι και το χρώμα. Ένα βασικά χρώμα έτσι να ταιριάζει με το υπόλοιπο εδώ πέρα μπλε που έχουμε. Πιο ανοιχτό βασικά θα έλεγα. Οκ. Okay. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε πάντα Copy αυτό το χρώμα με Ctrl-C, ώστε να το έχουμε στο πρόχειρο. Και πάμε λοιπόν και βάζουμε εδώ πέρα τις τιμές ε, που θέλουμε. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 34 το opacity, noise 0, blend mode screen. Πάμε εδώ στο elements. Το spread είναι 0 και το size είναι 226 pixel. Βλέπετε έτσι πόσο ωραία πετάγεται τώρα. Το contour εδώ πέρα στο quality είναι αυτό εδώ πέρα με την καμπύλη αυτή. Βέβαια δεν είναι καν καμπύλη με το καταλαβαίνετε, με αυτή τη γωνία που έχει. Το... Range είναι 50% όπω είναι και το Jitter είναι 0. Πάμε λοιπόν τώρα και στο uh, Inner Glow και θα βάλω με κλικ εδώ το χρώμα που έκανα πριν. copy. το ίδιο ακριβώ χρώμα δηλαδή που χρησιμοποίησα και στο άλλο το Glow και στο Outer Glow. Θα βάλουμε Blend Mode Screen, Opacity 61%, Noise 0%, Τεχνική Softer, Αυτό το γυρίζω σε Center, Choke 0% και Size 190%. 1. και φυσικά αφήνω αυτό εδώ από κάτω έτσι πως είναι με το contour αυτό range 50% και jitter 0% και κάνουμε κλικ στο κουμπί ok τώρα λοιπόν θα βάλουμε έτσι ένα εφε γιατί όπως ξέρετε ότι είναι παγωμένο βγάζει έτσι και κάτι σαν καπνό καθώς λιώνει, καθώς είναι σε διαφορετική θερμοκρασία ε, από θερμοκρασία του πάμε λοιπόν, έχω κατεβάσει μια εικόνα με καπνό θα την πάρω λοιπόν και τη βάλω πάνω από το Uh, λουλούδι μου, φυσικά Θα τη βάλουμε πάνω από όλες τις άλλες Ωραία Και θα γυρίσω το layer σε screen Για να φύγει όλο το μαύρο που έχει από πίσω Τώρα πατάω ctrl-command-tough Και τη μικραίνω Ώστε να κάτσει καλύτερα Στο θέμα μου, νομίζω πως είναι κάπου εδώ Μία χαρά Κάνω κλικ στο tick Και πάω και βάζω μία μάσκα πάνω σε αυτό Με το κουμπάκι μου εδώ Θα πάρω λοιπόν τώρα μαύρο χρώμα θα πάρω μια βούρτσα με χαμηλό hardness, αλλά με πολύ οπάστητη, δηλαδή θα πρέπει αυτό να το ανεβάσουμε κάπου στο 100% θα μπορούσα να πω. Νομίζω θα είναι μια χαρά. Μεγαλώνω λοιπόν με την δεξιά μου αγγίλη τη βούρτσα μου και αρχίζω και πάνω στη μάσκα πάντα, έτσι. Και αρχίζω και αφαιρώ πράγματα, βλέπετε έτσι, αφαιρώ πράγματα που τα θεωρώ είτε περιπολικά είτε δεν τα χρειάζομαι. Βλέπετε, πάω ένα γύρω γύρω εγώ τώρα. Βγαλώ στα πολλά πολλά. Αν κάπου θεωρώ πως είναι υπερβολικό το εφέ που έχει, πάντα μπορεί να έρθω να χαμηλώσω λίγο το opacity, να τα περάσω έτσι βλέπετε που μαλακώνει το εφέ. Όπως και από το πάνω το, και πάνω από το λούδι, δεν θέλω να έχει κάπνού, θέλω να φαίνεται κυρίω δηλαδή γύρω γύρω. Οπότε λοιπόν έρχομαι και σβήνω εδώ με τη βούρτσα μου πάνω από τη μάσκα. Και τώρα λοιπόν θα έρθω και θα βάλω πάλι ένα Hue Saturation Adjustment Layer. Οπότε κάνω κλικ εδώ. Το κάνω και αυτό κλικ επάνω, στο καπ... επάνω στο καπνό. Το κάνω colorize, βλέπετε που άλλαξε χρώμα ο καπνός μου και θα τον κάνω και αυτόν ένα μπλε να ταιριάζει, βλέπετε. Και ανεβάζω και το saturation. Βλέπετε τώρα πόσο ωραία έχει δέσει το με το άλλο και πάντα μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις μου σε κάτι πιο έτσι όμορφο. Κλείνουμε λοιπόν αυτό και τώρα πάμε να βάλουμε, να κάνουμε ένα color balance σε όλη μου την εικόνα. Οπότε θα έρθω λοιπόν εδώ και θα πατήσω στο color balance. Θα πατήσω preserve luminosity και θα ξεκινήσω από τα shadows και θα τα πάω ε, όλα προς το cyan έτσι βλέπετε πόσο ωραία αρχίζει και δένει έτσι και προς το μπλε έτσι να δώσετε μια ωραία βλέπετε πόσο, πόσο πιο δραματικό είναι τώρα και μπορώ να δοκιμάσω και μάλιστα τη έτσι πάντα Δεν μπορώ να ρίξω μέσα και λίγο green αν μου αρέσει εγώ πιστεύω κάπου εδώ είναι μια χαρά. Πάμε τώρα mid tones και κάνουμε ακριβώ το ίδιο πράγμα. Για την ακρίβεια, τα mid tones βασικά μου αρέσει πιο πολύ να είναι προ το red, οπότε θα το βάλω κάπου εδώ στο συν 6. Αυτό θα το βάλω λίγο προ το magenta, πλην 16. Και ε, θα πάω πάλι προς το μπλε Βλέπετε πόσο έτσι ωραίο και δίνει έτσι την αίσθηση του κρύου και του παγωμένου όλη η σκηνή μου τώρα. Πάμε και στα highlights. Θα κάνουμε ομοίως το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θα πάω προς το red πάλι εδώ αυτό ίσως να το πάω προς το magenta βέβαια καμιά χαρά ήταν πριν δεν, αυτό δεν το πειράζω καν και πάλι πάω προς το μπλε τέλεια φυσικά αν κάτι δεν σας αρέσει μπορείτε να έρθετε πάντα και να το αλλάξετε μέσα από το adjustment layer του color balance δηλαδή αν δεν μου αρέσει ας πούμε, ότι έχει τόσο πολύ μπλε μπορώ να, να το βγάλω λίγο ή να το προσθέσω Τώρα λοιπόν θα έρθουμε και θα βάλουμε ένα Curves Adjustment Layer πάνω από όλα. Ερχόμαστε εδώ και το χαμηλώνουμε έτσι προς τα κάτω. Βλέπετε για να το σκουρύνουμε ακόμα περισσότερο. Εσείς μπορείτε να παίξετε με βάση τις δικές σας προτιμήσεις πάντα έτσι. Νομίζω πως κάπου εδώ είναι μια χαρά. Και αυτό λοιπόν είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Φυσικά πάντα μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα να παίξουμε με τις ρυθμίσεις στο Curves ας πούμε. Μπορούμε να έρθω εδώ με διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του Adjustment. Και μπορώ να το ε, φωτίσω κι άλλο, να το σκουρίνω πιο πολύ. Βλέπετε τι μπορείτε να κάνετε. Μπορώ να το κάνω πιο flat, με πιο μεγαλύτερο contrast. Νομίζω κάπου εδώ είναι μια χαρά. Και μπορείτε φυσικά πάντοτε να βάλετε πάνω μια βινιέτα. Οπότε μπορούμε να έρθουμε να βάλουμε ένα νέο layer. Να το βάψουμε με Alt Backspace μαύρο. Να πάρουμε το Elliptical Marquee Tool. Να κάνουμε μια, α, ένα oval σε αυτό το σχήμα. Backspace το σβήνω. Πάω λοιπόν στο Filter, Blur, Gaussian Blur και μπορώ φυσικά να το ε, κάνω εδώ πέρα blur, βλέπετε βάλω ένα 100 pixels και να χαμηλώσω το opacity, βέβαια εσείς ό,τι θέλετε έτσι, βλέπετε ότι το κάνεις πιο δραματικό ό,τι θέλετε εσείς οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε από κάτι τέτοιο και καταλήξαμε σε κάτι τέτοιο, έτσι πάρα πολύ ωραίο παγωμένο έτσι θέμα, εφέ, μέχρι του τους καπνούς της να, να είναι πάρα 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 πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το, το κολπάκι που σας έδειξα, αυτό το εφέ του να παίρνουμε κάτι το οποίο είναι ένα λουλούδι, μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό έτσι, μπορεί να είναι ένα λουλούδι, μπορεί να είναι ένα ποτήρι, μπορεί να είναι οτιδήποτε και να μετατρέπουμε σε πάρα πάρα πολύ ωραίο παγωμένο έτσι θέμα εδώ πέρα με τους καπνούς του και γενικά να κάνουμε ένα, ένα πολύ έτσι βασικό color correction color balance, όπως το λέει και το Photoshop, ώστε να κάνουμε να φαίνεται η σκηνή μας πιο παγωμένη. Οπότε αυτό το μάθημα για σήμερα. Ήμουν ο Γιώργος Μωράητης και τα το... πούμε πολύ σύντομα με ένα επόμενο μάθημα. Γεια σας.